Συνεχίζουμε την πορεία μας λοιπόν. Βρισκόμαστε στο νούμερο 10. Με λένε. Μπήκαμε στο top 10. Πώς με λένε, καλέ. Σε λένε Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Είμαστε λένε... Κυριακή, ναι. 4 Ιανουαρίου 2009. Εσένα σε λένε στο Νίκο 2000... Μουρατίδη. Εγώ το ξέρω πώς με λένε. Έτσι. Εσένα πρέπει να το θυμίζω που και πού, γιατί χάνεσαι. Βλέπεις εκεί τα ξανθά, τα νόστιμα, τα πιπίνια και χάνεσαι. Λοιπόν, μπήκαμε στο top 10, το συνειδητοποιείς. Βεβαίως και στο νούμερο 10, αν θέλω να σου πω, να θα το δω γιατί το θυμάμαι απ' έξω, είναι οι Killers. Όχι, δεν είναι οι Killers. Ποιοι είναι? Οι Ράσμους. Οι Ράσμους, σωστά. Δεν πειράζει, δεν κάνουμε, που κάναμε λάθος, ούτε τίποτα. Ζωντανή είναι εκπομπή. Πώς το λέτε εσείς, στα ζωντανά μπορεί να κάνετε λάθη? Λοιπόν, είναι οι Ράσμους, οι οποίοι είναι από πού? Οι Ράσμους, πού να ξέρω, από το σπίτι. Είναι από τη Φιλανδία. Φιλανδία. Μάλιστα. Σου κάνω ένα τεστ, να δω αν τα ξέρεις. Ναι, είχαν... Τους είχε φέρει το μάτι, όχι? Βεβαίως είχε φέρει. Και πού είχαν παίξει? Στην Ακρόπολη και έκτοτε αλλάξανε. Από εκεί λοιπόν είναι και το βίντεο που θα δούμε, παιδιά. Πάμε. Στο νούμερο 9 έχουμε τον πιο hot τραγουδιστή αυτής της εποχής. Από ένα γκρουπ που έρχεται από το Las Vegas με ένα τραγούδι το οποίο έχει τον ίδιο τίτλο με ένα παλιό τραγούδι των Human League. Ποιο? Day. Το Human. Α, επειδή ξέρω ότι ο τίτλος του άλμπουμ είναι Day and Age, θα πει μέρα... Killers. Ναι. Σκοτώνουν τα παιδιά. Ναι, παιδί μου, Day and Age. Και για την ημέρα είμαστε καλά. Το Age, άστο, παράτα το. Συνεχίζουμε προς τα πάνω. Στο νούμερο 8 είναι η Beyoncé. Έχεις να πεις κάτι για αυτήν? Μ' αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ το κομμάτι, ένα κομμάτι από το άλμπουμ της, το Singles Ladies, το καλύτερο single της χρονιάς. Είναι πολύ καλή αυτή, ιδιαίτερα μέσα από πάνω. Φωνάρα. Για την Beyoncé μιλάς. Λοιπόν, μας βλέπετε εδώ πέρα και τους δύο μαζί, δεν κάνετε λάθος, είμαστε στο MAD. Και βλέπουμε τα 20 καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, όπως τα ψήφισαν οι τηλεθεατές του MAD, στο www.mad.tv και ήρθαμε να τα παρουσιάσουμε. Και ψηφίζατε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, μέχρι την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Λοιπόν, στο νούμερο, πιο πάνω από, από την Beyoncé, ποια είναι? Τι θες να ξέρω εγώ? Α, είναι η Pink. Όχι, τι νούμερο είμαστε? Τι νούμερο, τι αριθμό θες να πεις, για νούμερα είμαστε δύο. Στο νούμερο 7 λοιπόν είναι μία τραγουδίστρια, την οποία την έχω δει και live στο Wembley Arena, ναι. Και ήταν καταπληκτική, η Pink. Με τη διαφορά ότι δεν την είδαμε εδώ στην Αθήνα. Ενώ ήταν αυτή να παίξει, έφτασε στο ξενοδοχείο. Δεν με νοιάζει κύριε, την έχω δει στο Λονδίνο εγώ, δεν με νοιάζει για σένα. Σου λέω, αρρώστησε αγαπημένε και δεν τηλεφώνησε μισή ώρα πριν ο μάνατζερ και λέει δεν μπορεί να βγει και δεν βγήκε. Τέλος. Μάλιστα. Όχι, και μάλιστα. Εδώ... Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Παρακαλώ. Αλλάζουμε. Τι θέλει, σειρά. Γιατί θες να πεις. Γιατί θέλω να πω, γιατί είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ της χρονιάς αυτό. Πρόσεξε, λέει Viva La Vida από τους Coldplay, αλλά δεν είναι το Viva La Vida, Viva Victoria. Πώς το λέει το άλλο. Μου το χάλεσε τώρα, πάρε το, πες το. Η Coldplay στο νούμερο 6, Viva La Vida. Κρίμα ρε παιδιά στο 6. Πιο ψηλά έπρεπε. Μπήκαμε στο top 5. Και ποια είναι νούμερο 5, νομίζεις? Να ξέρω. Λοιπόν, ένα θα σου πω. Το όνομά της είναι ίδιο με τη Κέιτ Γαρμπή. Το μικρό όνομα. Μαρία Γαρμπή. Κέιτι Πέρι. Κέιτι Πέρι. Η οποία μας λέει ότι φίλησε ένα κορίτσι και της άρεσε. Ναι, και εμένα. Κι εγώ προσπάθησα. Μου άρεσε πολύ. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς την κορυφή και στο 4. Έχεις προσέξει ότι τα 5 πρώτα είναι όλα κοπέλες? Ναι, είναι λογικό. Γιατί είναι λογικό? Ψηφίζουν αγοράκια? Όχι, είναι pop. Κοπέλες τώρα. Το νούμερο 2 δεν είναι κοπέλα, είναι μεγάλη γυναίκα. Αλλά μην τα μαρτυρήσεις ακόμα. Όχι. Λοιπόν, στο νούμερο 4 είναι τραγουδίστρια η οποία βγήκε από το X-Factor, νομίζω, του εξωτερικού. Κατάλαβα ποια είναι. Λιώνα Λιούις. Λιώνα Λιούις, με πάρα πολλά τραγουδία μέσα. Και εδώ λοιπόν είναι η απόδειξη. Θα βγάλετε καμιά Λιώνα Λιούις εσύ τώρα ή θα βγάλετε καμιά κουλαμάρα? Δεν τη βγάζουμε εμείς, τη βγάζει ο κόσμος πρώτον. Και δεύτερον, εδώ είναι η απόδειξη ότι η Λιώνα Λιούις ξεκίνησε από το X-Factor και έφτασε να τραγουδήσει μέχρι στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Κίνα. Εκπρόσωπος της Αγγλίας. Αυτό το η τελετή λήξης δεν είναι τίποτα σοβαρό. Όχι, στο λέω ότι είναι σοβαρό ότι οι Άγγλοι διάλεξαν την Λιώνα Λιούις να πέρα να τραγουδήσει. Είχε καλό μάνατζερ τώρα, μην τρελαίνεσαι, μην παραμυθιάζεσαι κι εσύ, μάνατζερ είσαι. Λοιπόν, αυτά τα λέω για σένα που βρίζεις στο X-Factor. Εγώ δεν βρίζω καθόλου. Νούμερο 4, Λιώνα Λιούις, κουκλάρα. Είναι ξανθιά. Είναι πάρα πολύ αγαπημένη μου. Έχει ωραίο κότσο. Είναι στο νούμερο 3. Η φωνή της είναι εξαιρετική. Τη λένε ότι είναι η καινούργια Dusty Springfield. Pop. You don't have to say you love me that. Πού το θυμήθηκες? Και είναι η Duffy. Ζαντό. Give it to me.
φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στην κορφή. Παίζουμε ήδη ο Νίκος Μωραϊτίδης και εγώ. Παίζουμε εδώ και αρκετή ώρα τα 20 καλύτερα albums από το διεθνές ρεπερτόριο, όπως εσείς οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες του MAD TV έχετε ψηφίσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου μέσα από το www.mad.tv. Στο νούμερο 2. Πώς τα λες, όμως έχω εντυπωσιαστεί. Ναι. Στο νούμερο 2 είναι η μεγάλη γυναίκα που σου λέγα. Μιλάτε έτσι, μωρέ. Την κάνατε τη θεά, την κάνατε Βασίλισσα. Αξίζει. Τώρα μην την κατεβάσετε και εγώ. Δεν την κατεβάζουμε, επειδή είναι μεγάλη. Όχι, δεν είναι μεγάλη, μια χαρά είναι. Μην τρελαθούμε. Κούκλα είναι. Έτσι. Θεά, τη λατρεύουμε. Η Μαντόνα λοιπόν με την είδαμε επιτέλους και στην Αθήνα. Η Μαντόνα λοιπόν με το Hard Candy. Στο νούμερο 2. Μας ακούει το Control. Ναι, με ακούει το Control. Λοιπόν, έχεις επιστροφή κι εσύ, μήπως. Πώς σου φάνηκε? Η Μαντόνα, πολύ καλή. Την είδες που είχε έρθει? Ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ της χρονιάς. Άσε, παιδί μου, ναι. Εντάξει, να μάθω. Πέρασες καλά. Εντάξει, ναι, ωραίο, εντάξει, είναι υπερθέαμα. Το ξέρουμε. Κάνει όλο αυτό το πράγμα. Είναι υπερπαραγωγάρες. Αυτά δεν μπορούν να συγκριθούν. Ναι. Μου λέγανε άλλοι, αν μπορούμε στην Ελλάδα να κάνουμε τέτοια πράγματα. Άσε με κάτω τώρα, κούκλα μου. Δεν γίνεται εύκολα. Λοιπόν, η θεά λοιπόν, νούμερο 2 με τον Justin. Εξαιρετικό βίντεο, έτσι. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και ήταν ωραίο και το παιχνίδι που έκανε και στο στάδιο εδώ που τον εμφάνισε κάποια στιγμή μέσα από τα βίντεο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχει κάνει παλιά και ο Μπόνο βεβαίως. Αλλά με ένα βίντεο με τον Lou Reed και κάνανε ντουέτο. Μην νομίζω ότι είναι πρωτότυπα αυτά. Τα έχω ξαναδεί. Εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά. Εσύ δεν πα και βλέπει Lou Reed και Μπόνο και YouTube και τέτοια. Θέλει τέτοια. Ξανθέσαι θέλει. Μάλιστα. Λοιπόν, στο νούμερο 1 λοιπόν είναι ένα κοριτσάκι το οποίο το φίλησε η Μαντόνα. Σύρκο. Και από τότε που τη φίλησε, καταστράφηκε η καριέρα της. Μια χαρά πήγε. Παρότι έφαγε μία βουτιά πριν λίγο καιρό με προσωπικά θέματα που σου είχε. Σου λέω, το γράφουν τα blogs και τα site της για την Britney. Ναι. Λένε Μαντόνα kissed Britney and cursed her career. Mm. Και καταράστηκε την καριέρα της. Όχι, αλλά τελικά όμως επανήλθε. Και μάλιστα έχει επανέλθει πολύ δυνατά από ό,τι φαίνεται και από την τύχη. Λοιπόν, σύμφωνα με τους τηλεθεατές. Λοιπόν, να πούμε. Σας αποχαιρετάμε εμείς εδώ. Τελειώσαμε η αποστολή μας. Ήρθαμε, είπαμε τα 20 πρώτα. Σας ευχόμαστε πολύ καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Εγώ εύχομαι πάρα πολύ καλή μουσική να έχουμε το 2009, καλύτερη από το 8. Και το 8 δεν ήταν άσχημη. Όχι, δεν ήταν άσχημη. Παρόλο που βρίζουμε και λέμε δεν έχουμε καλή μουσική. Εντάξει, έχουμε πολλά σκουπίδια, αλλά έχουμε και μερικά πολύ ωραία πράγματα. Ευχόμαστε λοιπόν το 2009 να έχουμε πολύ καλή μουσική και ειδικά για τον Τζαουσόπουλο, ο οποίος παίζει ακόμα και στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, τι άλλο ευχηθούμε? Αυτά. Και να τους υγεία, δώσουμε. Υγεία, έρωτες, λεφτά βεβαίως. Και να τους δώσουμε το νούμερο 1. Χαμόγελα. Επιμένεις. Και λιγότερη απληστία. Μα είπες λεφτά, εντάξει. Χαμόγελα, μουσική. Είσαι έρωτες. Άπλιστος. Διάλεξε ένα απ' όλα. Και λιγότερη απληστία. Νούμερο 1. Από τον κατάλογο με τα 20 καλύτερα άλμπουμ του 2008, το τσίρκο της Britney. Σέρκος. Το τσίρκο της Britney. Γεια σας.